Στο επίκεντρο τέθηκαν τα ανοιχτά θέματα των μελισσοκόμων, με κεντρικά το ενεργειακό κόστος, την καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων, των κρουσμάτων οθείας αλλά και τη συνολική προστασία του κλάδου. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμου Κεδικογλου, στην οποία μετήχε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, Αναστάσιος Ποντίκης, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι του μελισσοκομικού κόσμου. Ο κύριος Ποντίκης παρέλαβε την πρώτη ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα, που ουσιαστικά στο επόμενο διάστημα θα αντικαταστήσει το μελισσοκομικό βιβλιάριο, εντάσσοντας τον κλάδο των μελισσοκόμων στην ψηφιακή εποχή. Όπως εξήγησε, η παράδοση της πρώτης ψηφιακής κάρτας ήταν μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση, καθώς με τον τρόπο αυτό ο Υφυπουργός θέλησε να καταδείξει τη σημασία που αποδίδει στο συγκεκριμένο τομέα, που είναι άλλωστε από τους πιο σημαντικούς της χώρας, καθώς η Ελλάδα έχει ιστορία χρόνων στην παραγωγή μελιού. Ο κ. Ποντίκης αναφέρθηκε στη συνδρομή που ζητήθηκε, ειδικά για τα θέματα ενέργειας, καθώς είναι τρομερά δύσκολο, όπως εξήγησε, για τους μελισσοκόμους να μετακινούνται από μέρος σε μέρος για τα μελίσια τους. Είμαστε ενομάδες, είπε χαρακτηριστικά, και μετακινούμαστε από τη μία μεριά στην άλλη. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα αυξημένο κόστος στη μεταφορά. Επιτάσσει την έκδοση των καρτών αυτών που αντικαθιστούν ουσιαστικά το μελισσοκομικό βιβλιάριο. Είναι μια συμβολική κίνηση από το Υπουργείο στην διαδικασία ολοκλήρωσης αναμόρφωσης του ηλεκτρονικού μητρώου, το οποίο όταν κατατέθηκε και ψηφίστηκε το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελισσοκομείας ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των μελισσοκόμων. Υπήρχε η βούληση από τον νέο Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα μελισσοκομείας, τον κύριο Κεδίκογλου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για την αναμόρφωση του ηλεκτρονικού μητρώου. Η κίνηση της έκδοσης της πρώτης μελισσοκομικής κάρτας είναι συμβολική. Αποδίδεται στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων και όχι στο πρόσωπο. Θα ακολουθήσουν κι άλλες όμως, έτσι σαφώς, δεν είναι? Σαφώς, είναι κατά σειρά. Έχουν πάρει, ναι, σαφώς, και θα ακολουθήσουν. Θα εκδοθούν για όλους τους, όπως προείπα, θα αντικαταστήσουν το μελισσοκομικό βιβλιάριο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Τα προβλήματά μας, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να λυθούν έτσι τόσο απλά. Πολλά τα προβλήματα της μελισσοκομείας και ιδιαίτερα αυτή την εποχή με το υψηλό κόστος παραγωγής, όπως γνωρίζετε κι εσείς και το βλέπουμε στην κοινωνία μας σήμερα, η κρίση, μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο κλάδος μας δεν μπορεί να μην επηρεαστεί όσον αφορά την παραγωγή του μελιού και των μελισσοκομικών προϊόντων, των προϊόντων της Κυψέλης. Το μεγάλο μας ατού, όπως γνωρίζετε, είναι η ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε εμείς οι Έλληνες παραγωγοί, οι οποίοι έχουμε συσσωρεύσει εμπειρία αιώνων, χρόνων, χιλιάδων χρόνων από την αρχαιότητα. Είμαι Έλληνας μελισσοκόμη και η μελισσοκομεία στη χώρα μας φημίζεται για τον τρόπο και για τον χώρο που παράγονται τα προϊόντα μας. Η χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε βιοποικιλότητα, πολλά τα βότανα στα βουνά μας κτλ. Κύριε Ποντίκη, να ρωτήσω με το θέμα της ενέργειας τι γίνεται, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια όλων των παραγωγών, είτε είναι μελισσοκόμη είτε είναι οτιδήποτε άλλο, είναι τι. Η ενέργεια, πώς θα μετακινηθούν οι άνθρωποι αυτοί, πώς θα βάλουν μπροστά μηχανήματα. Πολύ σωστά το είπατε, γιατί η ενεργειακή κρίση επηρεάζει άμεσα και οι τιμές, δηλαδή αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στα καύσιμα και στο πετρέλαιο, επηρεάζει άμεσα και την παραγωγή του μελιού. Τη διαχείριση γενικότερα στον κλάδο μας. Διότι εμείς είμαστε ένα επάγγελμα νομαδικό, μεταφέρουμε τα μελίσια μας συνέχεια. Η τροφή για τη μέλισσα ουσιαστικά είναι το πετρέλαιο, όπως καλά έχουν πει αρκετοί συνάδελφοι επαγγελματίες που το γνωρίζουν στο πετσί τους και πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια που ασκούν τη μελισσοκομεία. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε σε μακρινές αποστάσεις εκεί που υπάρχει το μέλι κατά περιόδους και κατά χρονικές περιόδους, δεν έχουμε τη δυνατότητα και να παράγουμε. Ήδη αρκετοί συνάδελφοι έχουν μειώσει αυτά τα ταξίδια τους, διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος παραγωγής. Τα αιτήματά μας είναι προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου η έκτακτη ενίσχυση του κλάδου.
Ζητάμε λοιπόν να ενισχυθούμε και εμείς όπως ενισχύονται όλοι οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα με κάποιο χρηματικό ποσό ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εισακουστούν τα αιτήματά μας και θα καταφέρουμε έτσι να συνεχίσουμε να επιτελούμε αυτό το έργο που επιτελούμε και να συνεχίσει η μελισσοκομεία να είναι βιώσιμη στη χώρα μας.